Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς διακόσμησα το σαλόνι μου μετά τις γιορτές. Σκοπός μου ήταν να δημιουργήσω μία κόζι χειμερινή ατμόσφαιρα. Τα χρώματα που χρησιμοποίησα ήταν το μαύρο, το καφέ και αποχρώσεις του μπέζ, αποξηραμένα κλαδιά και φυτά, αλλά και αρκετά φυσικά. Επίσης θα σας δείξω δύο προτάσεις για πολύ εύκολες, γρήγορες και οικονομικές κατασκευές που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τις δοκιμάσετε. Οπότε πάμε αμέσως μετά το intro του καναλιού να ξεκινήσουμε τη βόλτα στο σαλόνι μου. Είμαι η Ρεγκίνα και σας καλωσορίζω στο κανάλι Art Project DIY. Σε αυτό το κανάλι θα βρείτε πολλά DIYs επίπλων και διακοσμητικών, χόλ αγορών, ιδέες διακόσμησης και οργάνωση σπιτιού, αλλά και ολοκληρωμένες μεταμορφώσεις δωματίων. Εάν σας αρέσουν όλα αυτά, κάντε εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και ακολουθήστε το κανάλι στα υπόλοιπα social media. Αυτή τη φορά δεν θα ξεκινήσουμε από την είσοδο του σπιτιού όπως κάνω συνήθως όταν σας δείχνω το σπίτι μου διακοσμημένο, αλλά από το βάθος του σαλονιού, όπου εκεί βρίσκεται η βιβλιοθήκη, η οποία, αν είχατε δει και το τελευταίο βίντεο της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, επεκτάθηκε, της έκανα επέκταση από τοίχο σε τοίχο, και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι το καμάρι μου. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς έχω τοποθετήσει τα βιβλία. Κάποια τα έχω τοποθετήσει με χρωματική συνοχή, δηλαδή τα βιβλία που έχουν κόκκινο εξώφυλλο όλα μαζί. Άλλα τα έχω τοποθετήσει αναθεματικές ενότητες, ενώ άλλα τα έχω τοποθετήσει ανασυγγραφέα. Επίσης, αρκετά βιβλία είναι σε κάθετη θέση, ενώ άλλα είναι οριζόντια τοποθετημένα. Με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι υπάρχει ένα αρμονικό αποτέλεσμα και η εικόνα της βιβλιοθήκης δεν είναι η κλασική μονότονη με όλα τα βιβλία στη σειρά. Επίσης έχω εκμεταλλευτεί το επάνω μέρος της βιβλιοθήκης, το τελευταίο ράφι ας πούμε, στο οποίο έχω τοποθετήσει εκτός από βιβλία και αρκετά διακοσμητικά αντικείμενα, κορνίζες, και θα είναι ένα σημείο στο οποίο θα ανανεώνω για κάθε εποχή τη διακόσμηση. Άλλο ένα σημείο που έχω εκμεταλλευτεί για διακοσμητικούς λόγους είναι αυτό το κενό που σκόπιμα άφησα ανάμεσα στα ράφια. Εδώ βλέπετε έχω τοποθετήσει πάνω σε βιβλία μία φιγούρα που είχα αγοράσει από το ΣΥΝ που διαβάζει, την κλεψίδρα που αγόρασα πρόσφατα, κεριά, και γενικά νομίζω ότι είναι ένα σημείο το οποίο θα ανανεώνω πολύ συχνά. Την πολυθρόνα κρεβάτι που υπάρχει στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης κάλυψα με αυτό το μπορντό ριχτάρι που αγόρασα από το ΣΥΝ, σας το έδειξα στο τελευταίο haul. Νομίζω ότι υπάρχει μια χρωματική ομοιομορφία σε όλο αυτό το σημείο του σαλονιού. Προσωπικά το αποτέλεσμα μου αρέσει πάρα πολύ, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Προχωράμε τώρα προς το κέντρο του σαλονιού, όπου εδώ βρίσκονται οι δύο από τους τρεις καναπέδες που έχω. Στον έναν που βλέπετε έχω βάλει αυτά τα μαξιλαράκια με τους καφέ και μπέζ ρόμβους. Νομίζω ότι είναι ιδανικά για την εποχή. Ενώ στο δεύτερο έχω μονόχρωμα μαξιλάρια σε καφέ και μπέζ αποχρώσεις. Εδώ βλέπετε σε αυτό τον καναπέ και το ελαστικό κάλυμα που αγόρασα από τα Τζάμπο και σας το είχα πει στο προηγούμενο haul, και βλέπετε ότι η εφαρμογή του είναι πάρα πολύ καλή. Στη γωνία αυτή που δημιουργείται από τους δύο αυτούς καναπέδες έχω τοποθετημένο το αγαπημένο μου τραπεζάκι, το οποίο το έχω φτιάξει μόνη μου, και επάνω έχω βάλει το ξύλινο φανάρι μου. Αυτή τη φορά δεν έβαλα μέσα κάποιο κερί όπως συνήθιζα, αλλά τοποθέτησα διακοσμητικές μπάλες που έχω αγοράσει από το Τζάμπο. Κάτι αντίστοιχο είχα κάνει τα Χριστούγεννα με χριστουγεννιάτικες μπάλες και μου άρεσε πολύ, οπότε σκέφτηκα να το προσαρμόσω στην εποχή. Επίσης στο τραπεζάκι αυτό έχω τον αρωματοποιητή μου, όπου βάζω τα wax melts που αγοράζω από τη Ρία.
Θα σας αφήσω στην περιγραφή του βίντεο το link της για ακόμα μία φορά. Και αυτό το ψηλό κεραμικό βάζο που κάνει από μίμηση ξύλου, το έχω αρκετά χρόνια από το Τζάμπο, με τα καινούρια κλαδιά, τεχνητά κλαδιά μπαμπού που αγόρασα πρόσφατα. Μου αρέσουν πολύ και νομίζω ότι δίνουν τον τόνο του πράσινου που χρειάζεται σε αυτή τη γωνία του σαλονιού. Στο τραπεζάκι τώρα, το coffee table, όπως λένε και οι αλλοδαπές φίλες μας στο YouTube, που κακά τα ψέματα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές, αν όχι ο πρωταγωνιστής ενός σαλονιού, έχω τοποθετήσει στο κάτω μέρος κάποια βιβλία, ενώ στο επάνω μέρος, πάνω σε αυτό το εκρού runner, έχω δημιουργήσει σε ένα στρογγυλό δίσκο μία σύνθεση με ένα μικρό βάζο από ξηραμένα κλαδιά, χειμωνιάτικα, κεριά, μία γυρλάντα με ξύλινα στοιχεία και ένα πουλάκι κεραμικό μαύρο. Είναι επίσης από τα αγαπημένα μου διακοσμητικά που έχω. Επίσης έβαλα αυτό το πολύ όμορφο γυάλινο ρεσό για κεράκι, το αγόρασα φέτος από το Σκλαβενίτη, νομίζω δεν σας το έχω ξαναδείξει, μου άρεσε πολύ γιατί είναι μαύρο και έχει κενά που σχηματίζουν ξύλινους κορμούς. Και με ένα ακόμα πλάνο από αυτόν τον καναπέ, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε μου αρέσει ιδιαίτερα, πάμε στην διαγωνία απέναντι πλευρά του σαλονιού. Εκεί είναι ένας μικρότερος διθέσιος καναπές και σε αυτόν έχω βάλει αυτό το ελαστικό κάλυμα από τα Τζάμπο και εδώ βλέπετε η εφαρμογή είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτά τα μεγάλα μαξιλάρια, επίσης από το Τζάμπο, τα οποία αν και είναι στα καλοκαιρινά, στις καλοκαιρινές μαξιλαροθήκες, νομίζω ότι ο συνδυασμός του εκρού και του σκούρου καφέ πηγαίνει πολύ και στη χειμερινή περίοδο. Στη γωνία λοιπόν που σχηματίζεται από αυτόν τον καναπέ και πάνω σε αυτό το επιπλάκι έχω τοποθετήσει διακοσμητικά όπως αυτή η κρυστάλλινη χελώνα στην οποία έχω βάλει μέσα φωτάκια LED, θα τα δείτε στο τέλος του βίντεο, φωτισμένα είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα αντίστοιχο βάζο αλλά και το καινούριο βάζο που αγόρασα φέτος από τα Τζάμπο με αυτά τα αποξηραμένα κλαδιά, αν δεν κάνω λάθος τα είχα αγοράσει πέρσι ή πρόπερσι από τα IKEA, ήταν σε προσφορά γι' αυτό και τα πήρα, νομίζω όμως ότι ταιριάζουν εξαιρετικά σε συνδυασμό με το καινούριο κάδρο που αγόρασα, σας το έδειξα μέσα στις γιορτές, το είχα ήδη τοποθετήσει. Ίσως όμως η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση να έκλεψε λίγο την παράσταση και να μην το προσέξατε καλά. Είναι λοιπόν ένας πίνακας από καμπά, εξαιρετικός για την τιμή του, επαναλαμβάνω, το είχα πει και στο αρχικό βίντεο, 13 ευρώ είναι η τιμή του. Και νομίζω ότι αυτά τα αποξηραμένα κλαδιά ταιριάζουν ιδανικά γιατί μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που είναι ζωγραφισμένα πάνω στον πίνακα. Πάνω στο έπιπλο της τηλεόρασης έχω βάλει αυτόν τον καφέ δίσκο σε σχήμα φύλου, ενώ από κάτω διακρίνεται και η γυάλινη σκακέρα που έχω, δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, αλλά έχω πολύ μεγάλα σχέδια για αυτή τη σκακέρα. Σε μελλοντικό βίντεο θα δείτε πώς έχω σκοπό να την μεταμορφώσω, θα δω πώς θα βγει το αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε το ψάθινο κασπό στο οποίο έβαλα τη μονστέρα μου γιατί της είχα αλλάξει γλάστρα και δεν χώραγε στο παλιό. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω την πρότασή μου για να αξιοποιήσετε παλιά ψάθινα κασπό που ήταν της μόδας στη δεκαετία του 80 και του 90. Σίγουρα θα βρείτε στο σπίτι της μαμάς σας, της πεθεράς σας ή της γιαγιάς σας κάπου τέτοια κασπό και επειδή τα ψάθινα κασπό είναι μεγάλο τρέντ αυτή τη στιγμή, είναι όμως και πάρα πολύ ακριβά, σας προτείνω πως μπορείτε να μετατρέψετε ένα από αυτά τα παλιά σε κάτι πιο σύγχρονο.
Βάφοντάς το λοιπόν με ακριλική μπογιά σε σπρέι, εγώ εδώ χρησιμοποίησα ένα εκρού χρώμα, το κάνετε σαν καινούριο, ταιριάζει στο χώρο σας θεωρώ, δεν είναι αυτό το κλασικό βαρύ όπως ήταν πριν και είναι μια πολύ καλή λύση για να μην αγοράσετε κάτι καινούριο. Εγώ λοιπόν έβαψα δύο τέτοια ψάθινα κασπό. Το πρώτο το χρησιμοποίησα ως κασπό για το φυτό μου και το δεύτερο βάζοντας στο εσωτερικό του ένα υφασμάτινο κάλυμα το μετέτρεψα σε ένα καλάθι για να τοποθετώ τις χειμωνιάτικες κουβέρτες που χρησιμοποιούμε τα βράδια που καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση στον καναπέ. Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα για να φτιάξεις κάτι καινούριο σε εισαγωγικά, χωρίς να σου κοστίσει τίποτα και να αξιοποιήσεις και ένα παλιό αντικείμενο που μπορεί να καθόταν κρυμμένο σε κάποιο πατάρι. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στο σαλόνι μου και εδώ βλέπετε πως έχω διακοσμήσει το επάνω μέρος αυτού του καλοριφέρ, ένα μικρό τεχνητό φυτό σε μαύρο κασπό, και αυτά τα δύο μεταλλικά συρμάτινα θα έλεγα κυροπήγια σε μαύρο χρώμα που έχω αγοράσει εδώ και αρκετό καιρό από το ΣΥΙΝ και περίμενα να έρθει η χειμερινή περίοδος για να τα στολίσω. Τοποθέτησα και αυτά τα bunny tails που αγόρασα πρόσφατα από το Τζάμπο και νομίζω ότι είναι και αυτή μια πολύ ζεστή και χειμωνιάτικη γωνιά. Εδώ βλέπετε δύο ακόμα από τα φυσικά φυτά μου. Τα έχω κοντά σε μπαλκονόπορτα όπως και τη μονστέρα για να παίρνουν φως. Πάμε τώρα να δούμε πώς στόλισα το μικρό μπουφέ μου. Το πρώτο διακοσμητικό είναι αυτές οι δύο σφαίρες κεραμικές που έχω αγοράσει από το Τζάμπο και τις μετέτρεψα με τον τρόπο που θα σας δείξω τώρα. Τα κεραμικά λοιπόν αυτά διακοσμητικά είχαν αυτή τη μορφή σε έντονο ασημί γυαλιστερό χρώμα, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου, μου άρεσε όμως το σχήμα τους και τις πήρα εξ αρχής με σκοπό να τις αλλάξω. Γιατί όπως πολλές φορές σας έχω πει σε αυτό το κανάλι, ό,τι δεν μας αρέσει το αλλάζουμε. Και το βάψιμο φυσικά είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να αλλάξεις κάτι. Έτσι έβαψα και εγώ τις σφαίρες αυτές με μαύρη ματ μπογιά σε σπρέι και στη συνέχεια αναμειγνύοντας τρία χρώματα και δημιουργώντας μία απόχρωση ακριλικού χρώματος στον τόνο της σκουριάς, τόνισα με ένα πινέλο σφουγγαριού τις ραβδόσες που είχαν που σχημάτιζαν αυτούς τους μικρούς ρόβους επάνω τους. Παρόμοια τεχνική είχα χρησιμοποιήσει και σε ένα χριστουγεννιάτικο DIY. Αυτά τα ασημή αντίστοιχα κουκουνάρια που είχα αγοράσει από το Sinsay και τα είχα αγοράσει και αυτά με σκοπό να τους αλλάξω το χρώμα. Είναι μία αντίστοιχη τεχνική, ένα χρώμα ως βάση και από πάνω δεύτερο χρώμα, είτε ανοιχτόχρωμο είτε σκουρόχρωμο, ανάλογα με τη βάση, που να τονίζει το σχέδιο του αντικειμένου. Πάμε λοιπόν πάλι πίσω στο μικρό μπουφεδάκι, το οποίο συμπληρώνεται με ένα μακρόστενο δίσκο με κεριά LED. Αυτά τα κεριά είναι από το Yusk, αγορασμένα εδώ και 2-3 χρόνια, νομίζω δεν κυκλοφορούν πια. Και δίπλα μία γυάλινη μικρή μπολιέρα, στην οποία έχω βάλει ένα κεράκι LED επίσης. Αριστερά από το μπουφέ έχω κι άλλη μία κλάστρα με φυτό εσωτερικού χώρου και εδώ βλέπετε τη συνολική εικόνα που έχει ο μπουφές μου διακοσμημένος. Σειρά έχει τώρα για να σας δείξω η τραπεζαρία μου. Εδώ όπως βλέπετε έχω αυτό το βάζο αγαπημένο που το έχω φτιάξει μόνη μου με αυτά τα αποξηραμένα κλαδιά που είχα και στις γιορτές. Το runner αυτό, το πολύ όμορφο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από το ΣΥΙΝ, το είχα αγοράσει πέρσι κάποια στιγμή, δεν είμαι σίγουρη ότι σας το έχω ξαναδείξει. Ενώ στα ράφια που είναι πάνω από την τραπεζαρία μου έχω τοποθετήσει και δεξιά και αριστερά κρεμαστά τεχνητά φυτά. Ήθελα να υπάρχει στο σαλόνι, εκτός από τα σκούρα χρώματα, τα χειμωνιάτικα, να υπάρχει και το πράσινο και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει και αρμονία στο μάτι, αλλά γενικά ο χώρος έχει έντονο το πράσινο χρώμα.
Τέλος φτάνουμε στην είσοδο του σπιτιού, είπαμε, σας πήγα ανάποδα αυτή τη φορά, από μέσα προς τα έξω. Πάνω στο έπιπλο λοιπόν της εισόδου έχω βάλει αυτό το DIY μικρό λαμπατέρ. Νομίζω ότι ταιριάζει σε όλες τις εποχές. Ένα στρογγυλό μαύρο δίσκο με κεριά και διάφορα χειμωνιάτικα ποτπουρί και καρπούς. Αλλά και αυτά τα τρία κυροπήγια. Αυτή η σύνθεση μου αρέσει πάρα πολύ γιατί συνδυάζει και το μέταλλο και το ξύλο που είναι το δεύτερο κυροπήγιο, αλλά και ένα πιο χαμηλό σε διαφορετικό σχήμα κερί, τετραγωνισμένο, και νομίζω ότι είναι μια σύνθεση που κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό όλων των υλικών. Πάμε τώρα να σας δείξω πως είναι διάφορα σημεία του σαλονιού όταν πέφτει το σκοτάδι και ανάβω τα LED φωτάκια. Σας αφήνω, εύχομαι να το απολαύσετε, γιατί νομίζω ότι παραμίλησα, και τα λέμε σε λίγο. Εδώ φίλες και φίλοι μου τελειώνει και το σημερινό βίντεο με θέμα τη διακόσμηση του σαλονιού μου. Πιστεύω προσωπικά ότι κατάφερα να δημιουργήσω αυτή την ατμόσφαιρα ζεστασιάς και θαλπορής που είναι απαραίτητη για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς το ίδιο. Θέλω, αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε like και να μου πείτε στα σχόλια τη γνώμη σας. Επίσης, μην παραλείψετε να κάνετε εγγραφή αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι και να εγγραφείτε και στα υπόλοιπα social media του καναλιού. Ελπίζω σήμερα να σας έδωσα αρκετές ιδέες και έμπνευση για τη δική σας χειμερινή διακόσμηση. Και μέχρι την επόμενη φορά, που θα είναι ένα βίντεο οργάνωση σπιτιού, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε υπέροχα. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου.